Ε, μέσα στην ε, απολογία της λοιπόν λέει ότι εγώ με τίποτα δεν ήθελα να βλάψω το θύμα μετά την επίθεση ότι εγώ δεν είχα σκοπό αφού της επιτέθηκα με το βιτριόλι μετά να πάω να της κάνω κακό έχει, έχουμε, υπάρχει να. και δήλωση του δικηγόρου της ότι εγώ δεν είχα σκοπό να τη βλάψω μετά όμως οι αστυνομικοί και αυτό είναι ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ που θα δείτε τώρα αποκαλυπτικό έχουν πάρει τον υπολογιστή της κατηγορούμενης τον έχουν ψάξει και έχουν βρει τι αναζητήσεις έκανε, τι έψαχνε όταν η Ιωάννα ήταν στο νοσοκομείο μετά το έγκλημα, μετά την επίθεση. Γιώτα, έχεις το λόγο. Να δούμε λοιπόν, Τατιάνα, από τα εγκληματολογικά λοιπόν, εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας προέκυψαν, όπως είπες και εσύ, οι αναζητήσεις της 36 χρόνια, λοιπόν. βεβαίως να τα δούμε, αναλυτικά, να δούμε μία-μία τις αναζητήσεις της. Μόνο να πούμε, Τατιάνα, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι η επίθεση σε βάρος της Ιωάννας έγινε στις 20 Μαΐου του 2020, η επίθεση με το Βιτριόλι. Από τα εγκληματολογικά εργαστήρια λοιπόν της ελληνικής αστυνομίας προκάλε, ε, έχουμε τις αναζητήσεις της 21, 22 και 23 Μαΐου. Δηλαδή τρεις μέρες μετά και ενώ η άτυχη Ιωάννα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο. Πάμε λοιπόν να δούμε οι κατηγορούμενοι τι φέρεται να αναζητούσε. Πρώτον, πώ να προκαλέσει ανακοπή καρδιά. Αυτό το αναζητά, επαναλαμβάνουμε, 21 Μαΐου. Όταν η Ιωάννα είναι στο νοσοκομείο είναι πλέον μέσα στο και νοσηλεύεται, Ιωάννα. η κατηγορούμενη μπαίνει στον υπολογιστή τη και ψάχνει πώ να προκαλέσει ανακοπή καρδιά. Μία αναζήτηση. Άλλη αναζήτηση. Επόμενη αναζήτηση. Όπλα και τιμέ. Στριχνίνη, δηλητήριο. Τι Ψάχνει στριχνίνη. δηλαδή μετά το οξύ και την επίθεση είναι η κοπέλα στο νοσοκομείο και ψυχοραγεί. Και ψάχνει όπλα τιμέ, στριχνίνη, δηλητήριο. Πάμε παρακάτω. Η οποία είναι μια άοσμη και εξαιρετικά τοξική ουσία η στριχνίνη. Πού πουλάνε υδροκιάνιο, πώ μπορεί να προκαλέσει έμφραγμα, Τατιάνα. Εξακολουθεί. Αυτέ είναι οι αναζητήσει τη. Φάρμακο για να προκαλέσει. Πάμε στην επόμενη. Φάρμακο για να προκαλέσει ανακοπή. Ποιο φάρμακο δίνει σε κάποιον για να του προκαλέσει ανακοπή. Πάμε να δούμε και την επόμενη καρτούλα, μπορούμε. Τι επόμενε καρτούλε. φάρμακο Αυτό για να προκαλέσει ανακοπή. Ψάχνει τώρα στο διαδίκτυο. Δείτε Πάμε την επόμενη να δούμε. αναζήτηση. Άλλη. Θανατηφόρα αέρια. Δηλητήρια. Αυτέ είναι οι αναζητήσει 22 και 23 Μαου, Τατιάνα. Και τρεις το χειρότερο νομίζω ότι είναι η τελευταία αναζήτηση. Ναι, που που να δούμε τώρα... και τι άλλε. Τι ψάχνει να βρει άτροπη. Ακούστε το. Ακούστε το. Επίθεση με οξύ για να δει ταυτόχρονα και τι συμβαίνει ε, με την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη. Γιατί αναζητεί το από τι αρχέ αυτέ τι τρει μέρε. Και στο τέλο, θανατηφόρα ένεση. Ψάχνει λοιπόν στο διαδίκτυο και θα δούμε τώρα την ε, απολογία τη να βρει την, uh, τις λέξεις κλειδιά. Θανατηφόρα ένεση την ώρα που η Ιωάννα είναι στο νοσοκομείο.